Τον Ηλία ε, είμαστε συνεχώς μαζί, φαντάζει το αυτό, αλλά έτσι γίνεται με τους ανθρώπους. Όπως λέει ο Γκάτσος, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τους πεθαμένους αγκαλιά. Τον γνώρισα αρχές της δεκαετίας του 90 τελευταία φορά που ήρθε ποδαράτα στο σπίτι μου, από το κουκάκι, ήτανε τον Ιούλιο του 2005. Εκείνο το μαύρο καλοκαίρι που είχε ο πατέρας του ε, πεθάνει και που ο Ηλίας ήταν πάρα πολύ δυσκολεμένος. Υπάρχουν ορισμένα στερεότυπα που δημιουργούνται και καλλιεργούνται από τις όψιμες μελανιμονούσες, όπως λέω εγώ, δηλαδή από ανθρώπους που ο Λάγιος την τελευταία δεκαπενταετία της ζωής του δεν ήθελε ούτε να τους βλέπει. Έχω την εντύπωση ότι και οι ίδιοι δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν. Ωστόσο, μετά τον θάνατό του, όπως επισυνέβη, άρχισαν να κρεμούν στην διαδικτυακή ασυδοσία όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ήθελαν να βεβαιώσουν ότι ήταν γνωστή του. Να μιλήσεις για έναν ποιητή ο οποίος επιτέλεσε εξαιρετικά πράγματα, ο οποίος έδωσε μορφές απίστευτα ζηλευτές και πρωτόφαντες, έχοντας μέσα του αναχωνεύσει Όλη την ευληγησία της πολυμέτωπης ελληνικής γλώσσας είναι λίγο δύσκολο. Και ίσως είναι και περιττό με την έννοια ότι εάν αυτή η απέτηση από την ευγένειά σας να πω δύο κουβέντες για το Λάγιο δεν ωφελήσει στο να πάνε οι άνθρωποι στο να πάμε όλοι μας τα βιβλία του Λάγιου και στο έργο του Λάγιου, τότε μάλλον γίνεται Επιματέο. Θέλω να πω δηλαδή ότι Επιματέο ε, δημιουργούνται διάφορα πανηγύρια, κυρίως διαδικτυακά. Επιματέο δημιουργούνται διάφορες φιέστες σε χώρους ή πολυχώρους των Αθηνών, όπου ο κάθε επικραμένος βεβαιώνει ότι είδε το Λάγιο κάποτε στη Σόλωνος ή ότι τον κέρασε κάποτε ένα πιοτό εκεί που τριγύριζε ανέστιος και ορφανός και πένις. Ποιος ήταν ο Ηλίας Λάγιος. Ο Ηλίας Λάγιος ήταν ένας ιστορητής της αθωότητας ένας ιστορητής της αθωότητας με τους πιο λεπτεπίλεπτους τρόπους και με άμφη από τις κερασιές της ένδων Ιαπωνίας. Βαθύς γνώστης της λυρικής ελληνικής παράδοσης, βαθύς γνώστης συνάμα και της ευρωπαϊκής ποιήσης, κυρίως της Γαλλικής και της Αγγλικής. Ο Ηλίας Λάγιος είχε μια καταπληκτική άνεση στο να μπορεί να ψάχνει και να συνομιλεί με όλες τις περιοχές της ελληνικής γλώσσας, βγάζοντας από εκεί εκείνα που ήθελε για να δημιουργήσει τι, ένα ιδίωμα προσωπικό και απολύτως συγκερινό. Ένα ιδίωμα που ακροβατούσε μέσα σε ένα βαθύ οντολογικό διχασμό, σαν εκρεμέ, Πήγαινε δηλαδή από την πίστη στην απιστία, από την διαμαρτύρηση για την κοινωνική αδικία και για το φαλιμέντο του νεοελληνικού ντοβλετιού, όπως έλεγε ο ίδιος, μέχρι και την εναγώνια και ρωμαλαία απέτηση για μιαν αληθινή μακριά από την βρώμα της καθημερινότητας εικόνα ζωής. Όταν λέμε ότι ο Λάγιος ήταν γνώστης της γραμματείας, σημαίνει ότι ο Λάγιος, αυτό που γνωρίζουν όσοι τον ήξεραν βαθύτερα, ότι ο Λάγιος είχε την ικανότητα να σου αραδιάζει όλο τον Παλαμά σχεδόν, όλο τον Σολομό σχεδόν, αποσπάσματα από τους αρχαίους, να παρεμβάλλει στα ενδιάμεσα στίχους του Σέντζον Πέρς ή του Έλιοτ, να μιλά για τους Αμερικάνους νεότερους ποιητές και για τους Γερμανούς της ατονίας, όπως έλεγε ο ίδιος, και όλα αυτά μέσα σε μια κατάσταση πυρετική. Είναι προφανές ότι ο Λάγιος ασφικτιούσε μέσα στα δεδομένα στα οποία μεγάλωσε και μέσα στα δεδομένα στα οποία κλήθηκε να ζήσει τη ζωή του. Ασφικτιούσε με έναν τρόπο ευαισθησίας ο οποίος μετατρέπονταν στο τέλος σε αυτοκαταστροφικό τυφώνα. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εκρεμεί μία νυφάλια αποτίμηση όλου του έργου του και μην με κατηγορήσετε πάλι για το βιβλίο το οποίο γράφεται από τότε που πέθανε από τότε που έφυγε από τον κόσμο και το οποίο κάθε χρόνο απαιτεί και κάτι περισσότερο είναι πια ένα σύνοργο που το, το κουβαλώ μαζί μου, όπως παραστάτης μου είναι σε αυτή τη ζωή και ο Ηλίας και η βαθιά φιλία με την οποία με τίμησε. Η καταπληκτική του ικανότητα, με σαρδόνια γέλια και με φωνές, με παροδίες, αλλά και με κέριες κριτικές παρατηρήσεις. Να ξεχωρίζει το κάλπικο από το αληθινό στα ποιητικά πράγματα ήταν εκείνο το οποίο φανέρωνε μία ακόμα πλευρά μιας ποιητικής ιδιοφυΐας. Αυτό που πέτυχε ο Λάγιος μέσα από την χρήση της εμετρότητας και του υλικού από την παραδομένη παλαιά, όπως λέγεται, λυρική ποιήση, δεν ήταν τίποτα άλλο από το να δημιουργήσει ένα ποιητικό λόγο πρωτόφαντο στο σήμερα, ο οποίος έρχονταν σε ένα κορεσμένο τοπίο, σε ένα τοπίο αναμυρικασμού μιας δίθεν ελευθεριότητας, η οποία βέβαια αντιποιείται της ελευθερίας, μιας δίθεν ελευθεριότητας η οποία είναι εν τέλει σκλαβιά στην αυθαιρεσία και στην άγνοια και στην αταλαντοσύνη. Έρχονταν λοιπόν να δείξει ότι ο ποιητικό λόγος έχει βαθιά εσωτερική τάξη, ότι η προσωδία του ελεύθερου στίχου δεν είναι σαρμαϊκή και χειμένων, αλλά έχει βαθύτερες αναλογίες και απαιτήσει και ότι μόνο αν ξέρεις καλά, όπως έλεγε ο ίδιος, σχέδιο και ζωγραφική, μπορείς να γίνεις ζωγράφος χωρίς να γίνεις αυτόματα Βασίλη Καντίνσκι, αν δεν έχεις περάσει από την προπόνηση με τα μέτρα, με τους ρυθμούς, και με όλες τις μορφές που, που δίνει η εμετρότητα στον ποιητικό λόγο. Έγραψε μόνο 23 σονέτα και κάποιοι βλακοδός αντιτιθέμενοι στην ε, ασυδοσία του πολτού που δίνει ε, η μεταμοντέρνα χρήση της κορεσμένης ελευθεροστιχίας τον βάφτισαν ως ιδρυτή του νεοφορμαλισμού, τίποτα ψευδέστερο. Ο Λάγιος δεν έμπαινε σε κανόνες, μπορούσε να είναι Λάγιος εγκονοπουλικός ή σολομικός και σεφερικός, εξίσου με το να είναι Λάγιος καριοτακικός και Λάγιος παπατσονικός. Πουθενά αλλού, στη νεότερη ποιήση μας, τη μεταπολεμική, δεν βρίσκουμε την μεγάλη άνεση αλλά και το άρωμα από το θάλος και τους βλαστούς της ελληνικής γλώσσας που βρίσκουμε στον Εγκονόπουλο και στον Παπατσόνη με έναν τρόπο πολύ πιο λαμπερό στον Ηλία Λάγιο. Η ζωή του γκρεμίστηκε στα βραχώδη των Ιάμβων και ο τρόπος που αναδείκνυε ένα ποίημα του πολέμη ή ένα ποίημα του δροσίνη ή ένα ποίημα του Καριωτάκη σε συνάρτηση με ένα ποίημα του Καρούζου ή ένα ποίημα του Άλαν Γκίσμπεργκ ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Έζησα μαζί του πολλά βράδια μιλώντας για τον Παλαμά και τους λεγόμενους μινόρες μιλώντας για το Σεφέρι και τη γενιά του 30, έζησα μαζί του υπέροχες νύχτες, μιλώντας και διαβάζοντας ποίηματα του Σολομού, του Κάλβου ή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Έζησα μαζί του προσπάθειες για μεταφράσεις και έζησα πάνω απ' όλα μαζί του την υγρασία και την τρυφεράδα μιας κρυστάλλινης συγκινητικής, συγκινησιακής μάλλον ιδιοσυγκρασίας, η οποία δημιουργούσε τη ζωή της όπως δημιουργούσε και τα ποιηματά της. Ήταν μια περιφερόμενη πληγή, αλλά μέσα από αυτή την πληγή, όπως λέει ο Τζελαλεντίν Ρουμί, είναι που μπαίνει το φως στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και ο Λάγιος είδε το φως, αλλά είδε και το ζώφο έζησε ακροβατώντας ανάμεσα στο, στην προοπτική του φωτός και ανάμεσα στο ζώφο μιας γκρίζας και στάχτινης ισοπεδοτικής πραγματικότητας. Μας άφησε ένα έργο το οποίο δεν έχει παρόμοιό του στις νεότερες στις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ένας περιπατητής, ένας διαβάτης, ένας ξένος, ένας αλόκοτος στην Αθηναϊκή έρημο, ο οποίος συνομιλούσε με τα φαντάσματα εκείνων που αγαπούσε και τρίγαγε από το μεγάλο βότρι της ελληνικής λυρικής παράδοσης για να μας δίνει εξαιρετικής διαφάνειας και λαμπρότητας έργα. Τι να θυμηθεί κανείς, τις μουσικούλες το Φεβρουάριο του 2001, τις ασκήσεις του περίφημου Αλέξη Φωκά, την πράξη υποταγής ή τον ακροτελεύτιό του άνθρωπο από τη Γαλιλαία, μια από τις πιο συγκλονιστικές προσευχές και ισότιμες συνομιλίες με το πρόσωπο του Χριστού, μια πρόσωπο προς πρόσωπο, σχεδόν η όβια τηρουμένων των αναλογιών συνομιλία, όπου παλεύει και, φτάνει σε σημείο να συγκροτεί τις πιο λειτουργικές και ανανεωμένες από τις έμετρες μορφές που έχουμε στην ελληνική γλώσσα. Στο δεύτερο παρακλητικό του, στον άνθρωπο από τη Γαλιλαία, ο Λάγιος πηγαίνει προς το αρνί, προς τον αμνό. Τον αμνό στον οποίον πήγαινε πάντοτε είτε για να τον Βρίσει είτε για να πέσει στα γόνατα. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε και ο ίδιος, ανάξιε δούλε του Θεού κάτω τα γόνατά σου. Και απ' την άλλη, παντοαδύναμε γαμώ το κερατό σου. Αυτοί οι δύο στίχοι είναι χαρακτηριστικοί αυτή της διελκυστίνδας. Στο δεύτερο παρακλητικό λοιπόν, στον άνθρωπο από τη Γαλιλαία, ποδήματα φθαρμένα σαν τις γριά τα γνέματα και λαμπλαστέρι μου έκπτωτο τραυλό μαράζι και εσύ ψυχούλα σκιά που βάλτωσε στα φλέματα του γεροσατανά που βλασφημά κομβάζει τα τρόπεά του πάρτα έσχυντα και κρέματα όπου η νύχτα πιο από νύχτα σε δαμάζει θαμένος του ανοσίου φαράγγια, λόγκους, ρέματα εστάν σου το γλυκύτατο τον να πνεύσει αγιάζει, σταλμένο όλο τη σωτηρία σου τα δέματα απ' τον αρνίον όπου πραώτα τα βελάζει. Μην κύπτεις, είναι πλάι σου τα κακά πολέματα, με φως του αποσμαράγδι αδάμαντα το πάζει. Δια του στεφάνου πάντα καταλεί τα ψέματα, φουστάνει πια της ανθρωπότητας σκενάζει, κι ως οι άκανθες τρυπώντας πλημμυρίζουν αίματα, η μυστική θυσία των θανάτων αγγίζει. Το καλοκαίρι του 2005 ήταν πολύ δύσκολο για το λάγιο. Μπανόβιενες στην κλινική, έφυγε ο πατέρας του, πράγμα του που του δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα με τον εκδότη του, το Μανώλη το Μανουσάκη, της, τον εκδόσεων Ερατό, που του έβγαζε όλα τα βιβλία, ε, και με τον Νάσο το Βαγενά, κάναμε κατά έναν τρόπο βάρδιες για να μπορούμε να τον έχουμε από κοντά με την έννοια του να μπορούμε να προσέχουμε λίγο από, από κοτιές. Εκείνο το καλοκαίρι ήρθε τρεις φορές ποδαράτα στο σπίτι, όσο ήμουν εγώ εδώ. Όσο δηλαδή δεν είχα φύγει για διακοπές. Αρχές Σεπτεμβρίου βρεθήκαμε στον Μακαρίτη τον Χρήστο τον Παπουτσάκη που ετοίμαζε το αφιέρωμα για τον Σαχτούρη. Συμφωνήσαμε να ξαναβρεθούμε μετά από πέντε μέρες για να πάμε με τα κείμενά μας στον Παπουτσάκι. Ο μήνας είχε 10 του Σεπτεμβρίου του 2005. είναι η μέρα που έχω επέτειο γάμο με τη γυναίκα μου. Και το πρωί κατέβηκα στην Διάνα όπου συναντιόμασταν και τον βρήκα να με περιμένει. Πέρασε και ο Νάσος ο Βαγενάς και μείναμε περίπου ένα-δύο ώρο μιλώντας για τα κείμενα του περιοδικού, και για, του περιοδικού αντί εννοώ, και για ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να ειδοποιηθούν να γράψουν γιατί μας είχε ζητήσει ο Χρήστος ο Παπουσάκης να γίνει αυτό. Φεύγοντα, πήγαμε προ την Αθηνά, την κοπέλα του που δούλευε στο Ατελιά Θημέλη. Η Αθηνά έλειπε εκείνη τη στιγμή. Ο Λάγιος είχε πιει δύο ουίσκι και απέναντι στον μακαρίτη τώρα το Σάμι το Γαβριλίδη γίνονταν μια σαβατιάτικη γιορτή. Πάμε μου λέει να καθίσουμε λίγο, του λέω Ηλία καλό είναι να πας στο σπίτι γιατί είχε αρχίσει λίγο να ψιλοτρέμει. Έλα να σε πάω στο σπίτι. Όχι, όχι είμαι καλά θα μείνω λίγο και θα φύγω. Έμεινε και εγώ ανέβηκα στο σπίτι γιατί είχα την επέτειο του γάμου μου. Ε, η Αθηνά με πήρε στις 5 η ώρα το απόγευμα, τις 10 Σεπτεμβρίου του 2005 να με ρωτήσει πού είναι ο Ηλίας. Τη είπα ότι περάσαμε από εκεί και ότι δεν τη βρήκαμε, από το γραφείο της και ότι δεν τη βρήκαμε, μου είπε ότι δεν είναι στο σπίτι. Άρχισα να ανησυχώ, πήρα τον Σταύρο το Ζουμπουλάκη, πήρα τον Νάσο το Βαγενά, δεν ήξεραν τίποτα. Από τις 7 η ώρα και μετά, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο επικίνδυνα, η αγωνία να κορυφώνεται, ε, αρχίσαμε να ψάχνουμε τα αστυνομικά τμήματα και, την, ε, και τα νοσοκομεία. Τον βρήκαμε στις 10.30 το βράδυ με τον άστο βαγενά διασωληνωμένο σε ένα ράντζο στο διάδρομο του εφημερεύοντος αρετείου. Είχε πέσει από το μπαλκόνι με τον τρόπο που έπεσε. Ήταν σε κατάσταση που δεν ήλεγχε τον εαυτό του και κάποια από αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν μαζί του μετά τον Γαβριλίδη, του είπε όλο λες ότι θα αυτοκτονήσεις και δεν αυτοκτονείς. Έπεσε από τον μπαλκόνι και κρατιόταν με τον μπράτσο του, τα λέω αυτά γιατί πρέπει να υποθούν επιτέλους, και αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί του σηκώθηκαν και έφυγαν, τον άφησαν μόνο του. Οι τένοντες του χεριού του είχαν κοπεί όταν έπεσε, γιατί ο Ηλίας ήθελε να κρατηθεί. Από τότε αρχίζει ένας αγώνας δρόμου στο ναυτικό νοσοκομείο, ο οποίος κράτησε 35 μέρες μέχρι την 5η του μηνός Οκτωβρίου τα ξημερώματα, με αγωνίες για αίματα, με ενημερώσει από του γιατρού, με αγωνίε ξανά για αίμα, με απανοτά χειρουργία. Ο του Ηλία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα κατάγματα. Ο Ηλίας έφυγε την 5η του μηνό Οκτωβρίου του 2005. Κάποιος μου είπε από εκείνους οι οποίοι μετέχουν στην διδασκαλία της πνευματικής ζωής. Μου είπε ότι ο Ηλίας δεν άντεχε για εδώ και δεν μπορούσε να μείνει. Ίσως, τα κρίματα του Θεού δεν τα γνωρίζει κανείς. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι για μας τους περιλυπωμένους μας λείπει, μας λείπει αδιανόητα και ανακαλύπτουμε μέρα με τη μέρα τη λάμψη και την αστραφτερή διάσταση που έχουν οι στίχοι του, όλο ένα και περισσότερο, ακόμα και μέσα από τα σκοτάδια του, που είναι αστραπιβόλα. Ο Ηλίας Λάγιος είναι ποιητή που σίγουρα προκαλεί στο να δούμε μέσα από αυτόν το τοπίο της ελληνικής ζωής μέσα στην σταυρική και την αναστάσιμη διάστασή του μέσα στην κατάρα και το άχθος μιας ύπαρξης χωρίς νόημα, αλλά και στον Ευαγγελισμό μιας νότας από μια λάμψη που βεβαιώνει ότι η ζωή είναι κάτι πλατύτερο και βαθύτερο. Ε, το βιβλίο για τον Ηλία φτιάχνεται και θα κρατήσει λίγο ακόμα, αλλά επιτέλους θα βγει. Ε, θα βγει ως αποτίμηση ενός ποιητικού έργου και ως κερί στη μνήμη του πιο αγαπημένου μου φίλου, ο οποίος δεν έπαβε ποτέ να μου θυμίζει με αναντήρητο τρόπο τα όρια μας, όταν μου έλεγε γελώντας δυνατά και ζωηρά, αδερφέ κοσμό, Είμαστε νούμερα. Ταυτά.